centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Καλημέρα Χρήστο, καλημέρα και στους ακροατές. Να είστε καλά. Καλή εβδομάδα επίσης. Να πούμε πρώτα πώς είναι τα πράγματα στο νοσοκομείο μας σήμερα. Γιατί, κύριε Χάτσιο, όπως πολύ καλά θα γνωρίζετε, η Καστοριά είναι με 936 ενεργά κρούσματα τις τελευταίες 14 μέρες. Κάθε μέρα πολλά κρούσματα στην Καστοριά. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε πολύ μεγάλη επιβάρυνση, πρώτα έξω στην κοινότητα. Ναι. Και αυτά τα νούμερα τα οποία βγαίνουν, ναι, τις τελευταίες μέρες, δηλαδή 40 και πάνω. Βεβαίως. Στατιστικά ένα, ας το πούμε, 60% τα περιμένουμε σαν νοσούντες στο νοσοκομείο μας τις επόμενες μέρες. Άρα λοιπόν, όταν ακούμε, να το κάνουμε πιο απλό, κύριε Χατσιού. Να το πω λίγο έτσι. Όταν ακούμε, σήμερα θα βγει 40. Από τους 40, ναι, πόσοι θα έρθουν στο νοσοκομείο? Έτσι, σαν χοντρό κανόνα, ας το πούμε, εγώ θα λέω 50% συν 1-2 περιστατικά. Που σημαίνει ότι θα φτάσουμε στα 20-22. Μάλιστα. Τις επόμενες μέρες, κάποια στιγμή λοιπόν, μιλώντας, που σημαίνει ότι φτάνουμε στα όρια πλέον του νοσοκομείου μας και με την διάθεση μάλλον των χώρων της παθολογικής που έχουμε ήδη κάνει. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή πόσοι νοσηλεύονται στο νοσοκομείο Καστοριάς? Είμαστε λίγο κάτω από 20. 18, λίγο 19. Κάτω από 20. Ναι. Ενώ πριν λίγες μέρες ήταν και 12, τώρα βλέπω είχαμε αυξάνεται. Είχαμε φτάσει, ναι, στο 50%, σχεδόν τώρα είμαστε στο 80-90% των διαθέσιμων πλινών. Ναι, όσο πάει λοιπόν αυξάνεται. Έτσι. Οι άνθρωποι αυτοί από τους 20 που έχουμε... Είμαστε να αντιμετωπίσουμε ό,τι έξαρση έχουμε. Εννοείται ότι όλη η περιφέρειά μας, όχι μόνο στη Δυτική Μακεδονία, αλλά και σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, είμαστε μια υγειονομική περιφέρεια, αλληλοβοήθεια, ναι, από τα υπόλοιπα νοσοκομεία. Έτσι ώστε να μπορέσει να αντιμετωπιστεί αυτή η απρόσμενη, εγώ θα έλεγα, σε μεγάλο βαθμό έκρηξη. Από τα 18-19, αυτό καταλαβαίνω τον αριθμό έχουμε σήμερα. Πώς είναι εμβολιασμένοι, πώς είναι εμβολιαστοί, κύριε Χατσιού? Αυτή τη στιγμή δεν έχω σημερινό νούμερο, αλλά αν κρίνω από τις προηγούμενες μέρες, είμαστε γύρω στο 70-75% είναι ανεμβολιαστοί και ένα 25% εμβολιασμένοι. Άρα λοιπόν να υπολογίσω ότι 3-4 είναι ανεμβολιαστοί. Τρεις-τέσσερις είναι. Δεν έχω σημερινό νούμερο, αλλά εκεί κειμενόμαστε, ναι. Οι εμβολιασμένοι και οι υπόλοιποι είναι ανεμβολιάστοι. Ναι. Κοντά στα 4 άτομα, λοιπόν. Μάλιστα. Αυτή είναι η αναλογία. Τώρα, εσείς όμως. Όλα αυτά, όπως τα ακούμε βέβαια και από τις ανακοινώσεις της δικής μας ΙΤΕ, που αφορά κυρίως τη Βόρεια Ελλάδα και τη Δυτική Μακεδονία, αλλά και σε πανελλαδικό επίπεδο, αντίστοιχα ποσοστά παρατηρούνται και στο δικό μας νοσοκομείο. Ωραία. Να πάμε τώρα, γιατί ετοιμάζεται και ένα νέο χώρο. Ένα προκάτ χώρο επίσης στο νοσοκομείο για ύποπτους του COVID. Ακριβώς τι θα είναι αυτός ο χώρος? Από την αρχή, δηλαδή από το ξεκίνημα, ας πούμε, της πανδημίας, ξέρετε, το μεγάλο πρόβλημα των νοσοκομείων, το μεγαλύτερο, θα έλεγα, πρόβλημα των νοσοκομείων μας είναι η διαθεσιμότητα χώρων. Ναι. Και η διαρρύθμιση βέβαια των χώρων, γιατί το νοσοκομείο έχει κτιστεί με παλιότερες προδιαγραφές. Διάφορες προσθήκες που γίνανε τα προηγούμενα χρόνια έχουν δημιουργήσει κάποια δυσλειτουργία, ας το πούμε, στην ευελιξία που μπορούμε να έχουμε και να διαθέτουμε χώρους για άλλες κρίσεις ή έκτακτες κρίσεις όπως είναι αυτή της πανδημίας. Άρα λοιπόν είχαμε σκεφτεί αμέσως να κάνουμε γρήγορα έναν προκατασκευασμένο οικίσκο, έτσι είναι γύρω στα 150 τετραγωνικά με 5 κλίνες, με πλήρη βέβαια εξοπλισμό, ώστε να μπορούμε να υποστηρίξουμε λοιμοξιολογικά περιστατικά. Προσπαθήσαμε και από ιδιωτικούς φορείς να μπορέσουμε γρήγορα να το χρηματοδοτήσουμε, όπως το Ιδρυμανιάρχου, αλλά είχαν άλλες προτεραιότητες. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Ακολουθήσαμε την όλη διαδικασία των δημόσιων διαγωνισμών και τώρα πλέον φτάσαμε στο σημείο να τελειώσουν όλες οι διαδικασίες και ξεκινήσαμε ήδη τα έργα υποδομής, έτσι ώστε να δημιουργηθεί εκείνος το υπόστρωμα υποδομή. Για να πατήσει πάνω όλη η κατασκευή. Για να φιλοξενήσει το προκατασκευασμένο οικίσκο. Ο οποίος θα έχει περιστατικά COVID, έτσι. Πάρα πολύ σύντομα θα το έχουμε. Θα έχει περιστατικά COVID, έτσι. Κοιτάξτε τώρα, επειδή ακριβώς ήδη εμείς έπρεπε να αντιμετωπίσουμε την πανδημία με διάφορους τρόπους, όπως τον χώρο των υπόπτων που έχουμε δημιουργήσει στον χώρο της παιδιατρικής,
όταν ολοκληρωθεί θα δούμε την προσφορότερη χρήση που μπορούμε να κάνουμε σε αυτές τις επιπλέον κλίνες που θα έχουμε, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε την οποιαδήποτε φάση της πανδημίας που θα βρίσκεται εκείνη τη στιγμή. Αυτό ουσιαστικά θα είναι, είναι αυτός, βέβαια, να έχει όλα, το πλάν Β, να έχει το νοσοκομείο μας τα κρεβάτια που θα χρειαστούν σε μια έξαρση παραπάνω. Όσο περισσότερα, ναι, όσο περισσότερες κλίνες έχουμε, τόσο καλύτερα είναι. Ναι. Το καταλαβαίνετε. Και για βέβαια σχεδιάζουμε και άλλα. Για να κάνετε όμως, για να τα κάνετε όλα αυτά, σημαίνει ότι κάτι ξέρετε παραπάνω? Βλέπετε τους επόμενους μήνες? Αυτός ο σχεδιασμός και, αν θέλετε, στόχος μας ήταν από την αρχή της πανδημίας. Ωραία. Για να μπορέσουμε καλύτερα να διακριτήσουμε τον χώρο, έτσι ώστε να μην είμαστε αναγκασμένοι, ανάλογα με την έξαρση, να παρέχουμε και επιπλέον δωμάτια από τα ήδη υπάρχοντα από κλινικές. Μάλιστα. Και από κλινικές όπως την παθολογική, που παίρνουμε κρεβάτια από την παθολογική για να τα κάνουμε COVID. Σε όλο αυτό ενισχύεται τώρα το νοσοκομείο και με γιατρούς που έχουν μάλιστα επιταχθεί. Υπάρχει, αν δεν κάνω λάθος κύριε Χατσιό, υπάρχει μία γιατρός η οποία εθελοντικά δήλωσε παρούσα στην προσπάθεια αυτή. Ναι, με η οποία είναι πνευμονολόγος. Μάλιστα. Και η οποία αναμένει την έγκρισή της από την ΥΠΕ, ίσως και μέσα στην ημέρα. Και θα έρθει άμεσα στο νοσοκομείο? Θα έρθει άμεσα στο νοσοκομείο, ναι, με πλήρες ωράριο. Είναι η κυρία, δεν ξέρω αν πρέπει να το πούμε. Τέλος πάντων. Πνευμονολόγος. Υπάρχουν όμως και δύο ακόμη γιατροί. Ωραία, τώρα με αυτό που όλοι έχουμε μάθει, δηλαδή την επίταξη των γιατρών, ήδη από το Σάββατο το πρωί έχουν έρθει και ανέλαβαν υπηρεσία μία παθολόγος και μία γενική ιατρός. Οι οποίοι ήταν συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αν δεν κάνω λάθος, έτσι? Ήταν συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, ναι. Οπότε έχουν ήδη πιάσει δουλειά αυτοί που έχουν επιστρατευτεί? Ήδη το Σαββάτο, Παρασκευή απόγευμα, μας ήρθε η ειδοποίηση και το Σαββάτο ήμασταν όλοι εδώ πέρα στις διοικητικές υπηρεσίες, έτσι ώστε να κάνουμε άμεσα τις διαδικασίες για την πρόσληψή τους, και ανέλαβαν ήδη η υπηρεσία. Ναι. Η οποία θα είναι μέχρι για ποιο χρονικό διάστημα, κύριε Χατσιού? Σε αυτό το πρώτο, σε αυτή την πρώτη φάση, ας το πούμε, είναι για ένα μήνα. Για ένα μήνα. Ναι. Οι άνθρωποι όμως. Ναι, ναι, να το εξηγήσουμε λίγο αυτοί. Οι άνθρωποι αυτοί είχαν τα ιατρία τους έξω, φαντάζομαι, έτσι δεν είναι? Έχουν επιταχθεί. Από όσο ξέρω, συνεχίζουν να έχουν τα ιατρία. Α, αυτό λέω. Μπορούν να τα έχουν και έξω. Όπως και η πνευμονολόγος, να είναι με δελτίο παροχής υπηρεσιών ή πνευμονολόγος. Οι υπόλοιποι έχουν επιταχθεί, έχουν κάνει σύμβαση με το νοσοκομείο, το οποίο όμως είναι παράλληλα με το ιδιωτικό τους ιατρείο. Άρα λοιπόν θα μπορούν να χρησιμοποιούν, βέβαια, πόσες ώρες? Εδώ μιλάμε για ώρες. Ναι. Υπάρχουν και ώρες αντοχής. Επίταξη, ναι. Οι άνθρωποι αυτοί που έχουν επιταχθεί, κύριε Χάτσιου, μιλήσατε φαντάζομαι μαζί τους, είναι πρόθυμοι? Γιατί όταν επίταξη είναι μια λέξη η οποία δεν ήχει καλά, είναι, το επίταξη είναι το με το ζόρι, ας πούμε. Ναι, κοιτάξτε, στη δουλειά τους, από εκεί και μετά όμως, στη δουλειά τους στο νοσοκομείο θα είναι εκεί? Αυτό σας λέω. Με όλες τις δυνάμεις. Έχουν πλέον, ασχέτως που ακούγεται λίγο βαρύ ο όρος επίταξη, έτσι και οι δύο κυρίες προσήλθαν άμεσα, ναι, με διάθεση να προσφέρουν και στο νοσοκομείο και οπουδήποτε αλλού χρειαστεί, στα τμήματα δηλαδή ενώ που έχουν ενταχθεί, στα ΤΕΠΗ μία και στην παθολογική η δεύτερη. Φαντάζομαι ότι όντως συχνιδιάστηκαν λίγο, αλλά παρόλα αυτά όχι. Έχουν έρθει και διάθεση για να προσφέρουν. Και με τους υπάρχοντες συναδέλφους. Άρα είναι τρεις γυναίκες ουσιαστικά μαζί με την πνευμονολόγο που, που λέγατε ότι ήρθε και ο Θεός, βεβαίως. Είναι τρεις γυναίκες αυτήν. Τους υποδεχτήκαμε, έγιναν όλες οι απαραίτητες ενημερώσεις, να ενταχθούν στο πρόγραμμα. Με ενδιαφέρει, όχι όλους μας ενδιαφέρει, αλλά και εμένα σαν διοικητή, να υπάρχει ένα καλό κλίμα συνεργασίας, ομαδικής εργασίας. Ναι, και να εγκλωβιστούν σε αυτό το κλίμα το νοσοκομιακό, διότι μας λένε γιατροί, κύριε Χάτση, ότι άλλο είναι να έχεις ένα ιατρείο έξω και άλλο να είσαι στο νοσοκομείο, είναι λίγο διαφορετικά πράγματα, χρειάζεται προσαρμογή από το ένα με το άλλο. Έχετε δίκιο. Γι' αυτό ακριβώς από το Σαββάτο ακόμη συγκεντρωθήκαμε, μιλήσαμε με τους διευθυντές της κλινικής, ήταν εδώ πέρα, με τους υπόλοιπους συναδέρφους, έτσι ώστε να μπορέσουν να ενταχθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο
τις λειτουργίες, ας το πούμε, και τις υπηρεσίες που προσφέρει το δημόσιο νοσοκομείο, που είναι λίγο διαφορετικές σε σχέση με τις ιατρικές υπηρεσίες που προσφέρουν στο ιατρείο τους. Ναι. Υπήρξε ένα πάρα πολύ καλό πνεύμα συνεργασίας και ήδη σας λέω ότι έχουν ενταχθεί από σήμερα κανονικά στο σύστημα. Στο πρόγραμμα. Ναι, ναι, ναι. Ελπίζω να... Δεν θα έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα. Πιστεύετε ότι με αυτές τις θέσεις καλύπτεστε. Και μετά από χρόνια, να το πούμε και αυτό σαν παρατήρηση, πνευμονολόγο στο νοσοκομείο, έτσι. Αυτό είναι ένα μόνιμο πρόβλημα, το ξέρετε πλέον. Τουλάχιστον το ψήφισμα. Όχι, μου έκανε αίσθηση κάτι ακόμα. Είδα, ας πούμε, και στο νοσοκομείο του Βόλου μια μέρα ένα ρεπορτάζ. Το Βόλο είναι από τις μεγάλες πόλεις της Ελλάδος, που και στο νοσοκομείο του Βόλου δεν υπάρχει πνευμονολόγος. Υπάρχουν κάποιες ειδικότητες ακριβώς, που υπάρχει πολύ μεγάλη έλλειψη. Αναισθησιολόγοι, πνευμονολόγοι, ακόμη και σε παθολόγους σιγά σιγά αρχίζουμε να έχουμε πρόβλημα. Μάλιστα. Γενικότερα λέω, σαν Εθνικό Σύστημα Υγείας. Πόσο μάλλον εμείς τα περιφερειακά νοσοκομεία, που συνήθως δεν είμαστε τόσο, πώς να το πω, ελκυστικά. Ελκυστικά σε κάποιους γιατρούς. Πραγματικά είναι μια μεγάλη προσπάθεια να προσελκύσουμε με όποιον δυνατό τρόπο μπορούμε γιατρούς οι οποίοι θα θελήσουν να έρθουν στην Καστοριά και θα παραμείνουν. Ναι. Έτσι είναι χαρά μου, γιατί πλέον έχουμε πολύ μεγάλο αριθμό από ειδικευόμενους γιατρούς. Νομίζω έχουμε και κάποιες εξελίξεις στην καρδιολογική μετά την κυρία Κοζατσάνη. Θα τα πούμε μετά. Ναι, ναι. Έτσι, πιστεύω ότι πολλοί από αυτούς τους γιατρούς θα θελήσουν αργότερα να παραμείνουν εδώ, ενδεχομένως να εγκατασταθούν ή να κάνουν οικογένεια εδώ πέρα. Οπότε, ναι, το γεγονός ότι προτιμούν το νοσοκομείο μας για την ειδίκευσή τους μας δίνει έτσι ένα κουράγιο να πιστεύουμε ότι θα μπορούμε να προσελκύσουμε και μόνιμους γιατρούς αργότερα. Γιατί δεν σας κρύβω ότι τουλάχιστον σε αυτόν τον 1,5 χρόνο που είμαι εγώ έχουμε κάνει τρεις προσκλήσεις, οι οποίες δυστυχώς βγαίνουν άγοντας. Δεν είχαν καμιά τύχη. Ζητάμε 6 γιατρούς και έρχεται ένας. Σε τέτοιο παθμό. Όχι μόνο η Καστοριά, έτσι. Για τη Δυτική Μακεδονία που ξέρω, όλα τα νοσοκομεία έχουν αυτό το πρόβλημα. Το πρόβλημα. Για καρδιολογική να πούμε ένα κομμάτι, γιατί νομίζω κάτι έγινε και εκεί. Ήρθε κάποιος γιατρός στη θέση της κυρίας Κοζατσάνη. Κοιτάξτε. Σίγουρα η έλλειψη της κυρίας Κοζατσάνη θα είναι ουσιαστική, γιατί ήταν από τα άτομα τα οποία διαχρονικά, βέβαια, πάρα πολλά χρόνια. Έδινε την ψυχή της στον ιατρικό τομέα. Να ευχηθώ καλή επιτυχία και στο έργο της, που είμαι σίγουρος ότι θα είναι επιτυχημένο. Ήδη σήμερα είχαμε και μια συνεργασία για τα επόμενα έργα του ΕΣΠΑ, τα οποία προγραμματίζουμε. Οπότε, και παρά τη θέλησή της βεβαίως να έρθει να κάνει και εφημερίες στο νοσοκομείο παράλληλα με τα καθήκοντά της, εμείς έπρεπε να φροντίσουμε να δούμε πώς θα μπορέσει σε όποιον βαθμό μπορεί να αντικαταστηθεί, έτσι, για να μην δημιουργηθεί πρόβλημα. Δεν έχει δημιουργηθεί μέχρι τώρα πρόβλημα. Έχουμε έρθει σε επαφή με ιδιώτες γιατρούς που θα μπορέσουν εφημεριακά να καλύψουν αυτές τις ώρες. Ήδη ένας γιατρός έρχεται από τα Γρεβενά. Ναι. Συν δύο άλλους ιδιώτες γιατρούς με τους οποίους συζητάμε τώρα και προσπαθούμε να βρούμε τις ώρες, γιατί και αυτοί έχουν δικά τους ιατρία, πώς θα μπορέσουν να μας καλύψουν εφημεριακά. Έχουμε ζητήσει και θα μας σταλεί, εφόσον χρειαστεί, κάποια βοήθεια από άλλα νοσοκομεία. Από την Τρίτη, είπε, θα μας στείλουν μετακίνηση γιατρό από άλλα νοσοκομεία. Και κάποιες εσωτερικές μετακινήσεις που έχουμε κάποιον καρδιολόγο στα ΤΕΠ, τον κ. Χρυσοχώου, ο οποίος, όπως κάλυπτε βέβαια και ένα πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και την καρδιολογική, λόγω της ειδικότητάς του, νομίζω προς τη στιγμή να αντιμετωπίζεται. Μάλιστα. Και βέβαια περιμένουμε σε επόμενες προκηρύξεις, σε μην προσβεθεί κάποιος καρδιολόγος για να μας... Ναι, γιατί ουσιαστικά η κυρία Κοζατζάνη θα μπορούσε να είναι και στη σύνταξη. Να το πούμε και αυτό, δηλαδή... Και ο διευθυντής της κλινικής. Και κάποια στιγμή θα είναι έτσι κι αλλιώς. Ναι. Να πούμε λίγο και το... να πάμε λίγο και στο... Κύριε Χάτσιο, τώρα έχουμε... πώς να το πω τώρα... έχουμε τους 20... Το βλέπω εδώ μια ερώτηση. Έχουμε 20 νοσηλευόμενους. Αυτό ουσιαστικά που ρωτάνε αρκετοί εδώ είναι πόσοι φεύγουν και για άλλα νοσοκομεία και πόσοι πάνε σπίτι τους. Δηλαδή η κατάσταση εδώ φαντάζομαι ότι είναι και για τις δύο περιπτώσεις. Ναι, και ναι. Κάποιοι θα φύγουν γιατί η κατάστασή τους επιδεινώνεται και κάποιοι βεβαίως μετά την νοσηλεία τους θα γυρίσουν σπίτι. Είναι πολλοί αυτοί που πάνε σε άλλα νοσοκομεία. Το μεγάλο πρόβλημα
Έτσι, το μεγάλο μεγάλο πρόβλημα είναι για τους ηλικιωμένους και τους ανθρώπους οι οποίες ανήκουν στις λεγόμενες ευπαθείς ομάδες. Ναι. Έτσι, τα μεγάλα νούμερα που έχουμε σε νεότερες ηλικίες νοσηλεύονται στο σπίτι και περνάνε χωρίς να, χωρίς να χρειαστεί καν να έρθουν στο νοσοκομείο. Ωραία. Έτσι. Το πιο ωραίο. Από τους ανθρώπους οι οποίοι έρχονται και νοσηλεύονται, ένα μεγάλο, πολύ μεγάλο ποσοστό, δεν έχω πρόχειρο νούμερο, επιστρέφει υγιής στις υποχρεώσεις τους. Ωραία. Κάποιοι αρκετά ηλικιωμένοι δυστυχώς τους χάνουμε. Και μόνο σε περιπτώσεις που θα χρειαστεί κάποια διασωλήνωση, ναι, που είναι ίσως μία την εβδομάδα ή κάτι τέτοιο, πηγαίνουν σε νοσοκομεία, σε άλλα νοσοκομεία. Άρα λοιπόν, στην Κοζάνη, στη Θεσσαλονίκη. Κάποιοι από αυτούς πηγαίνουν και σε άλλα νοσοκομεία διασωληνωμένοι. Αλλά χωρίς να έχω συγκεκριμένο νούμερο, ναι, έχουμε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ίασης. Έχουμε ένα. Αυτό είναι όταν γιατρεύεται ο κόσμος, καλό είναι αυτό, πραγματικά. Για να ξέρουμε τι γίνεται. Οι λοιπόν, γιατροί μας έχουν αποκτήσει μια πολύ καλή εμπειρία πλέον πάνω στο κομμάτι του κορονοϊού, γιατί ξέρετε ότι ήμασταν από τους πρώτους που αντιμετωπίσαμε αυτό. Το νοσοκομείο της Καστοριάς ήταν το πρώτο που χτυπήθηκε πανελλαδικά. Και έπρεπε να χαράξουμε έτσι, να χαράξουμε και, μια πορεία πριν τέλος πάντων παγιοποιηθούν κάποιες οδηγίες. Και μάλιστα για να επενθυμίσω ότι ήσασταν και νεότατος διοικητής στο νοσοκομείο. Δηλαδή, τι είχατε σε αυτή την υπόθεση. Μόλις με λίγες μέρες εκεί σαν διοικητής. Έτσι ακριβώς. Για να τα θυμόμαστε κιόλας. Ωραία. Σε αυτό θέλω να ευχαριστήσω βέβαια και όλους τους γιατρούς, κυρίως τους άμεσους συνεργάτες, με τους οποίους πραγματικά νύχτα και μέρα αντιμετωπίσαμε όλα αυτά τα προβλήματα και πιστεύω με αρκετά μεγάλη επιτυχία, να μην πω πλήρη επιτυχία, με τις δυσκολίες βέβαια και τα προβλήματα που, όπως ξαναλέω, αντιμετωπίζει το νοσοκομείο, ναι, και τα οποία πιστεύω ότι σύντομα, γιατί τώρα δεν μπορούμε και να κάνουμε εργασίες, πολλές εργασίες μέσα στο νοσοκομείο, λόγω του ότι είναι γεμάτο. Βέβαια. Έχουμε περιοχές οι οποίες είναι εντελώς αποκλεισμένες λόγω της αποπηγής της διασποράς του κορονοϊού στο νοσοκομείο. Θέλω έτσι να διαβεβαιώσω και εσάς και τους πολίτες ότι σύντομα και εφόσον ξεπεράσουμε αυτόν τον σκόπελο θα ξεκινήσουν εκείνα τα έργα που πρέπει να ξεκινήσουν, ώστε να αποσυμφορηθούν πρώτον κάποιες κλινικές, να αναβαθμιστούν οι παλιές υποδομές που έχουμε και με τη βοήθεια τέλος πάντων του Υπουργείου και της Τρίτης ΥΠΕ να μπορέσουμε να αποκτήσουμε μια ευχέρεια στον χώρο, έτσι ώστε να, γιατί από πλευράς προσωπικού σχετικά είμαστε καλά, έχουμε ενισχυθεί με πάνω από 70 άτομα αυτό το χρονικό διάστημα. Οπότε να μπορέσουμε πλέον να διευθετήσουμε καλύτερα τους διάφορους τομείς, χειρουργικός, παθολογικός, εξωτερικά, ιατρία, και να μπορούμε μελλοντικά, σε ένα σχεδιασμό δεκαετίας ας πούμε, να μπορούμε και αυτές τις έκτακτες περιπτώσεις να τις αντιμετωπίσουμε κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και ένα ακόμη μήνυμα που έρχεται για τις υπόλοιπες κλινικές, λειτουργούν κανονικά, χειρουργία ή μευτική, δεν επηρεάζεται δηλαδή η λειτουργία άλλων κλινικών. Αν εξαιρέσουμε την παθολογική που παίρνουμε κρεβάτι όταν χρειαστεί. Η οποία ναι, φιλοξενείται στην χειρουργική. Η οποία φιλοξενείται στην χειρουργική. Σε δωμάτια, δηλαδή της πτέρυγας της χειρουργικής. Ακριβώς. Λοιπόν, κύριε Χάσου. Έχει γίνει μια μεγάλη συζήτηση για το κομμάτι, για το τι θα γίνει με τη μευτική. Δεν ξέρω από πού διαραίων, γιατί διαραίων, ναι, και για ποιους λόγους διαραίων. Ίσως και γι' αυτό μας το ρωτάνε εδώ τώρα, ναι. Ναι, τα διάφορα θέματα και μάλιστα χωρίς τέλος πάντων έτσι να ρωτήσουν εμένα ή να ενημερωθούν αρμοδίως. Καταλαβαίνετε ότι σε μια έκτακτη περίπτωση μπορεί και ολόκληρο νοσοκομείο ξαφνικά να επιταχθεί και να γίνει COVID. Mm-hmm. Έτσι, σε αυτήν την περίοδο, ασχέτως αν σαν σχεδιασμό ή plan B και τα λοιπά θα μπορούσαμε να πούμε ότι θα δώσουμε και άλλη κλινική, οποιαδήποτε επέκταση και σε άλλη κλινική ουσιαστικά θα ισοδυναμεί με ότι γινόμαστε νοσοκομείο COVID. Προσπαθούμε όσο είναι δυνατόν να αποφευθεί αυτό το σενάριο. Πιστεύω ότι θα το αποφύγουμε, όπως σας είπα, με την βοήθεια και των όμορων νοσοκομείων, σε περίπτωση που η περιοχή μας αυξηθεί τα περιστατικά COVID στην περιοχή μας που χρειάζονται νοσηλεία, αυξηθούν υπέρμετρα. Μάλιστα. Και άλλο ερώτημα, αν θα γίνει ανανέωση στους επικορικούς, ρωτάνε εδώ. Κοιτάξτε να δείτε τώρα, αυτό δεν εξαρτάται από εμάς καταρχάς. Έτσι, είναι ένα θέμα πολιτικής του Υπουργείου,
Εξαρτάται τώρα για ποιους επικουρικούς μιλάμε, γιατί είναι διάφορες κατηγορίες. Δεν μου δίνουν διευκρινίσει το ερώτημα γενικά όχι, για επικουρικούς μιλάμε. Οι περισσότερες κατηγορίες έχουν ήδη με παρατάσεις ανανεωθεί, ας το πούμε. Δίνεται δηλαδή τρίμηνη, εξάμηνη, ετήσια ανανέωση. Σχεδόν καθημερινά αυτές που λήγουν έχουν ανανεωθεί. Υπάρχει ένα θέμα με τους ειδόχους λεγόμενους που έχουν συμβάσεις. Αλλά περιμένουμε τις οδηγίες από το Υπουργείο. Θέλω να πιστεύω, και αυτό έχουμε ζητήσει και εγώ σαν διοικητής, ότι όλο αυτό το προσωπικό, οι άνθρωποι που ήρθαν και βοήθησαν σε αυτήν τη δύσκολη περίοδο, έτσι, πρέπει με κάποιον τρόπο να, ας το πούμε, αμυθούν ή να μορφωθούν σε ενδεχόμενο διαγωνισμό, αναγνωρίζοντας την μια αναγνώριση, αυτή είναι η σωστή λέξη, όπως είπατε. Θα αναγνωριστεί. Στις δύσκολες αυτές περίοδες. Ναι, αυτό νομίζω είναι πιο σημαντικό. Έχουμε στο μυαλό μας και το ζητάμε. Ωραία. Μας έχουν πει ότι ναι, το βλέπουν θετικά. Ωραία. Κύριε Χάτσιο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Προκαλέσατε, όπως καταλαβαίνετε, και πολλά ερωτήματα για τους ακροατές μας και απορίες. Και εγώ σας ευχαριστώ. Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορώ, ούτε έχω την πολυτέλεια του χρόνου, ούτε ίσως να σας παρακολουθώ εσάς σαν μέσα μαζικής ενημέρωσης, ούτε ίσως να βγαίνω και συχνά. Αλλά παρόλα αυτά, το τηλέφωνο είναι συνέχεια ανοιχτό. Εγώ βρίσκομαι σχεδόν όλες τις ώρες εδώ πέρα και πάρα πολλές ώρες τα απογεύματα στο προσωπικό μου τηλέφωνο. Προσπαθώ όσο είναι δυνατόν να λύνουμε όλα τα προβλήματα άμεσα. Εκείνο που θα παρακαλούσα και θα προσκαλούσα όλους τους πολίτες της Καστοριάς είναι να ενισχύσουν το εμβολιαστικό έργο που προσφέρουμε. Α, για το οποίο πρέπει να πούμε μια κουβέντα. Και ναι. Συγγνώμη είναι που δεν το είπαμε κιόλας. Αυτό είναι πάρα τις τελευταίες μέρες έχει αυξηθεί μόνο κατά πολύ η ιστορία αυτή, έτσι. Είναι το μόνο όπλο που έχουμε αυτή τη στιγμή για να περιορίσουμε όσο είναι δυνατόν την διασπορά, τους νοσούντες και τους θανάτους. Είναι παρήγορο που το τελευταίο διάστημα έχει αυξηθεί πολύ ο εμβολιασμός και στην Καστοριά. Η αλήθεια είναι ότι πηγαίναμε πάρα πολύ καλά μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Πηγαίναμε πάρα πολύ καλά σαν περιοχή. Ήμασταν μέσα στην τριάδα των ομών, των περιοχών που είχαν τα μεγαλύτερα ποσοστά εμβολιασμού. Ναι, το θυμόμαστε. Μετά ξαφνικά είχαμε μία πτώση, ή να πω, είχαμε πέσει σε χαμηλά επίπεδα. Αλλά τις τελευταίες δύο ίσως εβδομάδες και περισσότερο σχεδόν έχουν πενταπλασιαστεί τα ραντεβού μας. Δηλαδή σήμερα για να έρθω εγώ να κάνω ένα ραντεβού, πρώτο ραντεβού, να πάω να κλείσω ραντεβού. Μετά από πόσες μέρες θα μου κάνετε εμβόλιο, κύριε Χατσιού? Αυτό πρέπει να μπει κάποιος να δει ακριβώς πότε είναι η διαθεσιμότητα. Περίπου. Πιστεύω στις 10-15 μέρες. Σε 10-15 μέρες για να κάνω όποια εμβόλιο. Ναι, ναι. Ενώ θυμίζω, κύριε Χάσιο, ότι υπήρξε περίοδος πριν λίγο διάστημα, πριν λίγες μέρες, που έκανες και την ίδια μέρα. Και την ίδια μέρα, βέβαια. Και τώρα θέλει 10-15 μέρες. Είχαμε μια δυνατότητα ραντεβού 192, ας πούμε, το μέγιστο που μπορούμε να κάνουμε. Ναι. Είχαμε πέσει σε εισαγωγικά στα 30-35. Από 192 πέσαμε στα 130. Τώρα βρισκόμαστε στα 130-140. Άρα θέλουμε 10 μέρες. Αλλά ξέροντας, διότι είχε να κλείσω ραντεβού για τη μητέρα μου, ναι, είχα για τώρα δηλαδή περίπου 10 μέρες. Δεν ξέρω τώρα τι ακριβώς γίνεται, γιατί τέλος πάντων είναι κάποια πράγματα τεχνικά. Όταν είχαμε μείωση των εμβολιασμών, ζητήσαμε αν είναι δυνατόν να μπορέσουμε να απελευθερώσουμε κάποιο προσωπικό. Ναι. Από το νοσηλευτικό προσωπικό για να μπορέσει να υποστηρίξει τις κλινικές. Το COVID. Με εκείνα τα νούμερα. Ναι. Αλλά ξαφνικά αυξήθηκαν. Υπάρχει ζήτηση. Έτσι, με αποτέλεσμα, επειδή όλα αυτά κανονίζονται κεντρικά από το πληροφορικό σύστημα του εμβόλιο.gr, χρειάζονται κάποιο χρόνο, είχαν κλείσει για κάποιο χρονικό διάστημα ένα φίλτρο, τέλος πάντων, για τα ραντεβού που θα μπορούσαμε να κάνουμε, μήπως απελευθερώναμε το προσωπικό. Την ίδια εβδομάδα αυξήθηκαν τα περιστατικά. Γι' αυτό δημιουργήθηκε. Πιστεύω ότι τις επόμενες μέρες θα ομαλοποιηθεί και θα είναι σχετικά σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα τα ραντεβού. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χάτσιο. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα. Και εγώ σας ευχαριστώ. Και κάνω και ένα τελευταίο μήνυμα πέρα από το εμβολιαστικό. Θα ήθελα πραγματικά να παρακαλέσω το κοινό της Καστοριάς. Καταλαβαίνω την. Για την αιμοδοσία που έχουν, την κούραση, θα σας πω, την κούραση που έχουν, θα ήθελα όσο είναι δυνατόν να δείξουν κατανόηση, γιατί ο φόρτος είναι μεγάλος. Ναι. Έτσι, η δουλειά που έχουμε να διαχειριστούμε είναι επίσης, πρέπει να προγραμματιστεί, και κάποιες καθυστερήσεις που μπορεί να υπάρχουν ενδεχομένως, ειδικά σε αξονικές ή εθνογραφίες, γιατί θα πρέπει να μεσολαβήσει και χρόνος απολύμανσης των χώρων για λόγους αποφυγής της διασποράς,
Αυτό δημιουργεί κάποιες διαμαρτυρίες. Θα ήθελα λοιπόν ψυχραιμία, θα ήθελα λοιπόν ηρεμία για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτόν τον φόρτο που έρχεται στο νοσοκομείο. Είπα κάτι για οι αιμοδότες. Επιβραβεύεται και τους αιμοδότες με δωρεάν τεστ αντισωμάτων. Ναι, πολύ, πολύ σημαντικό. Έτσι, η αιμοδοσία είναι μια πράξη ζωής. Την πίστευα, την πιστεύω και το ξέρει όλος ο κόσμος ότι προσφέρουμε 5 λεπτά από τη ζωή μας, αλλά μπορεί να σώσουμε μια ζωή. Η χώρα μας έχει έλλειψη από αίμα. Άρα έχουμε ξεκινήσει σημαντικές ενέργειες για να μπορέσουμε να ενισχύσουμε αυτό το κίνημα της εθελοντικής αιμοδοσίας. Για πρώτη φορά έχουμε βάλει ραντεβού απόγευμα, έχουμε βάλει ραντεβού Σαββατοκύριακα, δηλαδή συγκεκριμένο ωράριο που μπορεί να αιμοδοτήσει κάποιος και τα Σαββατοκύριακα, πέρα από τις εξορμίσεις που γίνονται έξω. Οπότε μέσα σε αυτά τα πλαίσια λοιπόν δώσαμε και ένα επιπλέον κίνητρο στους αιμοδότες, ένα δωρεάν τεστ αντισωμάτων. Είναι πολύ σημαντικό γι' αυτό. Πολύ σημαντικό. Σαν επιβράβευση επαναλαμβάνω, την ώρα που πολλοί κόσμος κάνει τα τεστ αντισωμάτων για να δει πού βρίσκεται η ανοσία του. Οπότε, κύριε Χατζηδάκη. Είναι μια μεγάλη συζήτηση και αυτό το κομμάτι. Ναι, και αυτό το κομμάτι. Κατά πόσο μπορεί κάποιος να έχει ασφαλή συμπεράσματα. Ασφαλή με ένα τεστ αντισωμάτων. Ναι, και αυτό μεγάλη συζήτηση. Αλλά σίγουρα είναι μια ένδειξη την οποία μπορεί να έχει κάποιος. Αν πάει ή δεν πάει καλά. Στο βαθμό που θα μπορούσε να θεωρηθεί, γιατί και η επιστημονική κοινότητα δεν έχει καταλήξει σε ασφαλές συμπέρασμα, ποιο ποσοστό αντισωμάτων είναι εκείνο το οποίο σε διασφαλίζει, αλλά παραμένει πάντοτε μία παράμετρος. Έτσι, τηρούμε τα μέτρα ατομικής προστασίας, έτσι όπως ξέρουμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα, προσπαθούμε στο βαθμό που είναι δυνατόν να προστατέψουμε τους εαυτούς μας και τους υπόλοιπους συμπολίτες μας. Λοιπόν, κύριε Χάτσιο, και με τους αιμοδότες τελειώνουμε για σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Και εγώ σας ευχαριστώ για το βήμα που μου δώσατε. Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ. Αυτά λοιπόν με τον διοικητή του νοσοκομείου. Έχουμε πια και τις επιτάξεις, παιδιά. Ο λόγος που μου μιλήσαμε με τον κύριο Χάτσιο βασικά σήμερα ήταν, βέβαια όλα και τα υπόλοιπα θέματα έχουν τη δική τους σημασία, αλλά έχουμε πια τρεις γιατρούς, δύο με επίταξη και μία οικειοθελώς. Πνευμονολόγος είναι στο νοσοκομείο από σήμερα, έχουν πιάσει δουλειά στα καθήκοντά τους, επαναλαμβάνω, μετά την επίταξη που έχει γίνει από όλα όσα ακούγαμε την προηγούμενη εβδομάδα. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς, με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς, centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.